κάλπες για την περιφέρεια Κρήτης δεν ανέδειξαν απλά εκ νέου περιφερειάρχη το Σταύρο Αρναουτάκη, αλλά ψήφο-ψήφο τον έφεραν πρώτο σε ό,τι αφορά την εκλογή περιφερειαρχών σε όλη τη χώρα, με ένα ποσοστό που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφού έφτασε το 78,29%. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Κρήτης, και αυτούς που μας ψήφισαν και αυτούς που για διαφορετικούς λόγους ψήφισαν άλλους συνδυασμούς, τους ανθυποψήφιους μας, αλλά πάνω απ' όλα όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της νίκης. Γιατί όλοι μαζί κερδίσαμε. Η αγωνία για την κάλπη μετατράπηκε σε πανηγύρι νίκης, με τον επανεκλεγέντα για τέταρτη θητεία περιφερειάρχη να μιλάει για νίκη όλων. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Και την επόμενη περίοδο αυτό που υποσχόμαστε είναι ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την Κρήτη πάνω απ' όλα, πέρα και πάνω από τα κόμματα, τους κριτικούς, όπου και αν βρίσκονται, την ανάπτυξη της Κρήτης, την ισόρροπη ανάπτυξη για εργασία, για κοινωνική συνοχή. Υποψήφοι, συνεργάτες, φίλοι, ψηφοφόροι και μέλη της οικογένειας του Σταύρου Αρναουτάκη τον υποδέχθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας και σε πανηγυρικό κλίμα του ευχήθηκαν καλή νέα θητεία στο τιμόνι της περιφέρειας, με τον ίδιο εμφανώς συγκινημένο να διευκρινίζει ότι στόχος της επόμενης μέρας είναι η διεκδίκηση για την Κρήτη και οι ανάγκες του νησιού. Ζητούμε από την εκάστοτε κυβέρνηση να δει την Κρήτη με ένα διαφορετικό μάτι. Διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και όλοι μαζί, μαζί με τους Δήμους, θα δώσουμε τη μάχη για την πραγματική αποκέντρωση για πόρους στην περιφέρεια, και έχουμε αποδείξει ό,τι και θέλουμε και μπορούμε. Το κλίμα έξω από την περιφέρεια Κρήτης ήταν κλίμα γιορτής, ενώ ανεξάρτητα από τη σταυροδοσία, της οποίας η καταμέτρηση δεν είχε ολοκληρωθεί, σύσσωμοι υποψήφοι της παράταξης βρέθηκαν για να πανηγυρίσουν τη μεγαλειώδη νίκη του συνδυασμού. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ο Σταύρος Δανέλης με την παράταξη «Η Κρήτη μας αλλιώς» έλαβε 11,05%, ενώ στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αφού συνεχάρη το Σταύρο Αρναουτάκη, ευχαρίστησε τους πολίτες που στήριξαν την παράταξη, υποψήφιους και εθελοντές, μιλώντας για έναν αξιοπρεπή αγώνα που δόθηκε και που θα συνεχίσει να δίδεται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέραμε ότι ως άλλοι ήρωες του Θερβάντες μπαίναμε σε έναν αγώνα άνισο, εξαιρετικό άνισο, αλλά ωραίο. Και θεωρήσαμε ότι οφείλαμε να μπούμε για την τιμή της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα να συγχαρώ βεβαίως τον Σταύρο Αρναουτάκη και τους συνεργάτες του, να τους ευχηθώ μια πραγματικά καλή, αποτελεσματική και χρήσιμη πάνω απ' όλα πενταετία για την Κρήτη και τους πολίτες. Η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη έλαβε 8,22% και η Ανυπόταχτη Κρήτη με επικεφαλής τον Νίκο Ζαμπουλάκη 2,44%.